Αυτό είναι, όχι αυτό, το iPhone 16 Pro. Πρώτο unboxing, πρώτο βίντεο και πρώτη επαφή με το iPhone 16 Pro. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16 Pro. Έχω στα χέρια μου λοιπόν ένα iPhone σε χρώμα μαύρο. Πρώτο unboxing, πρώτο βίντεο και πρώτη επαφή με το iPhone 16 Pro. Το iPhone 16 Pro λοιπόν δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με το iPhone 16 Pro Max. Το Pro και το Pro Max φέτος έχουν ακριβώς τον ίδιο επεξεργαστή, ακριβώς τις ίδιες κάμερες, δεν έχουν διαφορές ακόμη και στα modes που έχει η κάμερά τους. Η μοναδική τους διαφορά όμως είναι η οθόνη τους που έχουμε 6,3 και 6,9 για τα Pro Max και η μπαταρία τους που διαφέρει αρκετά καθώς είναι και μεγαλύτερη συσκευή. Φέτος λοιπόν συναντάμε ένα iPhone με μικρότερα bezels. Όπως θα δείτε στην οθόνη του iPhone το 16 Pro έχει αρκετά μικρότερα bezels σε σχέση με την προηγούμενη γενιά του. Το συγκεκριμένο που έχω στα χέρια μου είναι το Black Titanium. Είναι και το χρώμα που εγώ επέλεξα κιόλας να αγοράσω, καθώς δεν μου αρέσαν τόσο πολύ το Desert αλλά και το Natural που είναι στις λευκές τους εκδόσεις. Στην εξωτερική του εμφάνιση δεν θα σου δώσει το ότι είναι το 16 Pro Max. Πρέπει να κάνεις λίγο πιο εξωχινιστικό έλεγχο για να καταλάβεις τις διαφορές του. Μην περιμένεις δηλαδή να το κουμπάς απάνω στο τραπέζι και να σου λένε «Α, αυτός έχει το 16 Pro Max», αυτό θα το ξεχάσετε. Οι κάμερες είναι ίδιες εξωτερικά, αλλά έχουν πολλά πράγματα νέα να μας δώσουν, θα τα πούμε στην πορεία του βίντεο. Ας δούμε όμως λίγο τη συσκευή εξωτερικά πρώτα. Από την αριστερή πλευρά συναντάμε τα κλασικά κουμπιά που η Apple μας έχει συνηθίσει, το Action Button στις τελευταίες εκδόσεις που πλέον το έχουμε και στις απλές εκδόσεις. Από κάτω έχουμε τα δύο πλήκτρα που ανεβοκατεβαίνει η ένταση και φυσικά εδώ πέρα που είναι το slots της SIM, το οποίο συναντάμε μόνο στην Ευρώπη. Στην Αμερική δεν υπάρχει και στην Ιαπωνία, στην Κίνα συναντάμε slots που παίρνει δύο SIM. Στην Ελλάδα έχουμε μία SIM και μία eSIM. Πάλι dual SIM και το συγκεκριμένο. Από την άλλη την πλευρά όμως συναντάμε το κλασικό Power Button και από την κάτω την πλευρά συναντάμε το Capture Button. Είναι το νέο κουμπί που έχει βάλει η Apple στο τηλέφωνο και σου κάνει κάποιες έξτρα λειτουργίες για την κάμερά σου. Πολύ εύκολο, πολύ ευχρηστό, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε βίντεο και έχουμε πει και τις λειτουργίες λίγο πολύ το τι θα κάνει. Το συγκεκριμένο κουμπί είναι πιο μέσα από τα υπόλοιπα κουμπιά, έχει την αφή βέβαια, το αισθάνεσαι εδώ πέρα να το πατήσεις και είναι αφής, δηλαδή μπορείς να το κάνεις scroll up, scroll down και να κάνει κάποιες έξτρα λειτουργίες. Φέτος στο σασί του δεν συναντάμε το κλασικό σασί που είδαμε στην προηγούμενη σειρά, φέτος το περίγραμμά του είναι από λίγο πιο σατέν, λιγότερο σαγρέ δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε και φυσικά κάνει δαχτυλιές. Πέρσι είχαμε συναντήσει το σασί που ήταν λίγο πιο σαγρέ στην υφή του, αλλά λέγανε όλοι ότι μαυρίζει. Έτσι λοιπόν η Apple άκουσε τους viewers, τους χρήστες που είχαν τη συσκευή και έτσι το κάνει λίγο πιο σατέν την περιμετρική του πλευρά. Η σατέν περιμετρική πλευρά όμως κάνει πολύ πιο εύκολα δαχτυλιές. Όχι τόσο όσο έκανε τσάλι που είχαν, αν θυμάστε, η σειρά 14 που τα κουμπούσες και έκανες Touch ID στο περιγραμμά του, αλλά και αυτό δεν πάει πίσω στις δαχτυλιές. Άμα το τσεκάρετε δηλαδή, βλέπετε ότι ήδη έχουν γράψει κάποιες υφές των χεριών μου. Φυσικά, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει για το 15 Pro Max και λέγανε όλοι για τις δαχτυλιές, είχα πει ότι θα φοράτε θήκη, οπότε θα σας περάσει και λίγο αδιάφορο το συγκεκριμένο. Κάτω συναντάμε κλασικά τα υψηθύρα
σε όλες τις εκδόσεις iPhone 16 Pro και τα ηχεία τα κλασικά που συναντάμε εκεί. Και πάμε να κάνουμε και ένα συγκριτικό με iPhone 15 Pro Max που έχω στα χέρια μου και το iPhone το 16 Pro. Στην προηγούμενη γενιά iPhone το είχαμε συζητήσει πιο πολύ και με το dummy τηλέφωνο που είχαμε δει συγκριτικά τα δύο Pro Max μεταξύ τους. Αν δεν το έχεις δει, πήγαινε να το τσεκάρεις. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά που έχει το προηγούμενο σασί που είναι λίγο πιο σαγρέ με το νέο σασί που είναι λίγο πιο σατινέ. Δεν είναι τόσο αισθητή η διαφορά τους, δηλαδή θα πεις «Α, έχουν διαφορά». Είναι ανεπαίσθητη, δηλαδή δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά φαίνονται στο 15 Pro Max τα lines που έχει, οι γραμμές, ενώ εδώ πέρα δεν υπάρχουν lines, δεν υπάρχουν γραμμές. Είναι λίγο πιο, πώς να το πούμε, σαν να έχει δύο βούρτσες παραπάνω, να πούμε, στο τρίψιμο, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έχει διαφορά το τιτάνιο, πάλι τιτάνιο είναι, πάλι ίδιο κράμα, αλλά έχει μια μικροεπαίσθητη διαφορά, αν το παρατηρήσεις πάρα πολύ, δεν θα την καταλάβεις. Συγκριτικά, όπως βλέπετε, στα bezels τώρα, αν δούμε μπροστά, του ενός και του άλλου, είναι αισθητά αρκετά μικρότερα, βέβαια το συγκεκριμένο φοράει και τζαμάκι, αλλά νομίζω η διαφορά φαίνεται ότι είναι ελάχιστα μικρότερα. Οι διαστάσεις δεν έχουν μεγαλώσει στα δύο τηλέφωνα μεταξύ τους, έχουν γίνει ένα χιλιοστό ψηλότερα, απλά επειδή μικρύναν τα bezels, πήρε 0,2 ίντσες παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά τους είναι ανεπαίσθητη, καθώς μικρύναν τα bezels αρκετά πάνω και κάτω, οπότε αυτή η διαφορά τους είναι από τις 6,7 στις 6,9 και από τις 6,1 πήγαμε στις 6,3. Και πάμε να δούμε κάμερες. Οι κάμερες λοιπόν είναι ακριβώς ίδιες με το προηγούμενο μοντέλο. Δεν έχουν διαφορές ούτε ως προς στήσιμό τους που είδαμε διαφορές στη 16 σειρά έκδοση Plus και απλή σε σχέση με πέρσι. Αλλά οι κάμερες ενώ φαίνονται ίδιες δεν είναι. Έχουμε 48 MP στον ευρυγόνιο φακό. Θα έχεις λίγο καλύτερες λήψεις σε σχέση με πέρσι. Το περιμέναμε αυτό, το θέλαμε αρκετά. Και επίσης η κάμερα πλέον τραβάει 4K σε 120fps, φυσικά με τις ανάλογες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνεις. Να τραβάς ProRes και να έχεις φυσικά χωρητικότητα στο iPhone σου, γιατί όπως καταλαβαίνετε το 4K 120 θα είναι και μεγάλος όγκος αρχείων. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται, το έχουμε αναλύσει και σε βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αυτή ήταν η παρουσίαση του iPhone του 16 Pro, δεν θα έχει διαφορές με το Pro Max όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Το δικό μου δεν έχει έρθει ακόμα, το περιμένω όπως καταλάβατε, γι' αυτό δεν το έδειξα και μέσα για να δείξουμε και να το ξεψαχνίσουμε. Περιμένω να έρθει το δικό μου, δεν έχω ακόμα επίσημη ανακοίνωση, επίσημη. Κάποιος να μου πει safe ότι ξέρεις ότι θα έρθει τάδε ημερομηνία, οπότε το περιμένω. Μόλις έρθει θα το ανοίξουμε, θα το κάνουμε unboxing το Pro Max για να το δούμε και να μιλήσουμε για να δούμε και τις λεπτομέρειες τις οποίες είναι εσωτερικά το κινητού, να δούμε και επεξεργαστές και ταχύτητες και benchmark και όλα αυτά. Μην ξεχάσεις να κάνεις, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, ένα follow, να πατήσεις το button subscribe και φυσικά να πας να τσεκάρεις όλα τα link κάτω στην περιγραφή. Περιμένω να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.